Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε εύκολα τσουρέκια χωρίς ζύμωμα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 400 ml νερό χλιαρό, 2 φακελάκια ξερή μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 3 αυγά μεγάλα και 1 για επάλυψη, 60 ml γάλα πλήρες, 180 γραμμάρια μέλι ανθέων, 125 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 8 γραμμάρια μαχλέπι, 8 γραμμάρια κακουλέ, 2 καψουλάκια βανίλιας, 800 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Ξέρετε ποια εταιρεία χρησιμοποιούν. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε αλεύρι είναι για τσουρέκι. Συν έξτρα αλεύρι για το άνοιγμα και φιλέ αμυγδάλου. Πάμε να τα φτιάξουμε. Πολύ εύκολη συνταγή μας. Θα πάρετε ένα μεγάλο μπολ. Θα βάλετε μέσα το χλιαρό νερό. Προσοχή, το νερό να είναι χλιαρό. Θα ρίξουμε μέσα τη μαγιά. Θα αρχίσουμε με το αναδευτήρι μας να την ανακατεύουμε. Αφού την ανακατέψουμε, θα ρίξουμε μέσα το αλάτι. Θα ρίξουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε μέσα το γάλα. Όλα μας τα υλικά είναι σε θερμοκρασία δωματίου, εκτός από το νερό που είναι λίγο χλιαρό. Θα ρίξω μέσα το μέλι. Το μέλι το βάζω αντί για ζάχαρη. Αν δείτε ότι δεν έχω βάλει καθόλου ζάχαρη, ούτε πρόκειται να βάλω ζάχαρη. Βάζουμε μέλι για να γίνει πιο ζουμερό το τσουρέκι μας. Ανακατεύουμε. Να διαλύσουμε και το μέλι. Βάζουμε το λιωμένο βούτυρο και αυτό δεν θα καίει. Προσοχή, γιατί έχουμε τη μαγιά που θέλουμε να φουσκώσει. Ό,τι ρίξουμε μέσα και είναι πολύ καυτό, δεν θα μας φουσκώσει η μαγιά. Οπότε και αυτό είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε μέσα τα μυρωδικά μας. Το μαχλέπι, το κακουλέ. Ανακατεύουμε. Θα ρίξω μέσα τις βανίλιες. Μία βανίλια. 2. Και αφού τα ανακατέψαμε, θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Και συνεχίζουμε και ανακατεύουμε. Αν σας δυσκολεύει ο αυγοδάρτης, όπως εμένα, πάρτε μία ξύλινη κουτάλα και πάμε να φτιάξουμε το μείγμα. Να ενώσουμε δηλαδή το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά. Δεν χρειάζεται να βάλουμε το χέρι μας. Το βλέπετε. Αυτό ήταν. Τώρα, θα πάρουμε μία μεμβράνη, θα το σκεπάσουμε καλά. Θα το αφήσουμε για 2 ώρες να φουσκώσει το μείγμα μόνο του. Μην ανησυχείτε αν ξεφουσκώνει, αν φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Έτσι είναι η μαγιά. Θα το αφήσουμε για 2 ώρες να φουσκώσει μόνο του. Όπως βλέπετε, μετά από 2 ώρες έχει φουσκώσει το μείγμα. Θα το ανοίξω. Τώρα τι θέλω. Θέλω να αλευρώσουμε το χέρι μας με το αλεύρι που έχουμε, το έξτρα, και θέλω να πατήσουμε τη ζύμη με αλευρωμένο χέρι. Αλευρώνουμε το χέρι μας και την πατάμε. Τι βλέπετε? Αυτό ξεφούσκωσε. Τώρα θα ξαναβάλουμε πάλι τη μεμβράνη μας. Θα το κλείσουμε καλά, πολύ καλά αυτή τη φορά. Δεν θέλουμε επίσης να παίρνει καθόλου αέρα. Θέλω να είμαστε σίγουροι ότι θα κλείσει καλά. Θέλω τώρα να το βάλουμε στο ψυγείο για μία ολόκληρη νύχτα, για να γίνει, και αύριο θα το φτιάξουμε να το κάνουμε τσουρέκια. Οπότε το κλείνουμε καλά και το βάζουμε στο ψυγείο στη συντήρηση για ένα βράδυ. Πάμε να το βάλουμε. Και αφού την αφήσαμε τη ζύμη μας ένα ολόκληρο βράδυ στο ψυγείο, τη βλέπετε πως έχει γίνει, θα την ανοίξουμε. Τώρα θα βάλουμε μπόλικο αλεύρι στον πάγκο και πάμε να τη ρίξουμε, να τη βγάλουμε. Αλευρώνουμε το χέρι μας.
βλέπετε πως πέφτει, πως ξεκολλάει, σιγά σιγά, τι βλέπετε, ρίχνουμε αλεύρι, και με ένα κοφτερό μαχαίρι την κόβουμε στα 4. Θα βγάλουμε 4 τσουρέκια, περίπου 500 γραμμάρια το κάθε τσουρέκι. Ό,τι σας κολλάει ακόμα και το μαχαίρι, βάλτε του αλεύρι. Αφού την κόψουμε, θα φτιάξουμε 4 μπαλίτσες. Δεν έχετε πρόβλημα με το αλεύρι, ξεκολλάει πολύ εύκολα από τον πάγκο εργασίας σας. Λοιπόν, από τις 4 μπαλίτσες θα πάρω την πρώτη. Θα την ανοίξω λίγο και θα πάμε να τη διπλώσουμε στα 4. 1, 2, 3, 4. Τώρα την πλάθω μπαλίτσα προς τα κάτω. Το βλέπετε. Είναι έτοιμο. Τώρα θα την κόψω στα 3 για να κάνω 3 κορδόνια για να φτιάξω το τσουρακί μου το πρώτο. Το δεύτερο κορδόνι. Και το τρίτο. Τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ, πάμε να τα κάνουμε πλεξούδα. Το βλέπετε το πρώτο μας τσουρέκι. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα και θα το βάλουμε μέσα. Θέλω το κάθε τσουρέκι να έχει τη δική του λαδόκολλα. Δεν θέλω να είναι ενωμένες. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Το βάζουμε μέσα στη λαμαρίνα μας αλλιώς. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Τη δίκη του λαδόκολλα το βάζουμε μέσα. Έτσι θα συνεχίσω να κάνω και με τα υπόλοιπα ζυμαράκια μου. Και αυτό στη δική του λαδόκολλα. Και να σας τα δείξω, τα βλέπετε. Τα έχουμε βάλει το καθένα έτσι και θέλω τώρα να τα αφήσουμε για μια μισή ώρα έτσι. Όπως είναι, σε θερμοκρασία δωματίου, να τα αφήσουμε λίγο να φουσκώσουν και μετά να τα λείψουμε και να τα ψήσουμε. Οπότε τα αφήνουμε για μια μισή ώρα και περιμένουμε. Και αφού πέρασε μια μισή ώρα όπως βλέπετε, βλέπετε πως έχουν φουσκώσει τα τσουρέκια μας. Το αυγό που είχαμε κρατήσει, το χτυπάμε. Αλείφουμε καλά τα τσουρέκια μας με ένα πινέλο. Θέλω να κουμπάει πάνω η λαδόκολλα, να είναι έτσι όρθια θέλω. Και βάζουμε και φιλέα αμυγδάλου πάνω στα τσουρέκια μας. Τώρα, πώς τα ψήνουμε. Είναι έτοιμα για το φούρνο. Θα βάλετε καταρχάς ένα ταψί κάτω στον πάτο του φούρνου σας με νερό μέσα. Δεύτερον, θα ζεστάρουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς στον αέρα ή στις αντιστάσεις, ό,τι έχει η κουζίνα σας, στους 180 βαθμούς όπως είπα, και θα τα ψήσουμε μόλις ζεσταθεί ο φούρνος για 25 λεπτά. Πάμε να τα βάλουμε. Και όπως βλέπετε, μετά από 25 λεπτά ψησίματος, τα τσουρέκια μας είναι έτοιμα. Θέλω να τα αφήσετε να κρυώσουν καλά, να σας τα δείξω. Ξεκολλάνε πάρα πολύ εύκολα, βλέπετε πως είναι από κάτω. Εμένα είναι ακόμα ζεστά. Θα ήθελα να τα αφήσετε, το βλέπετε πως βγαίνει, πόσο μαλακό είναι. Θα ήθελα να τα αφήσετε να κρυώσουν. Και θέλω να σας το δείξω και μέσα. Το βλέπετε. Βλέπετε πως γίνεται. Και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ μαλακό
και αφράτο. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή, δεν χρειάζεται ζύμωμα, θέλει βέβαια το χρόνο της για να γίνει, αλλά πιστέψτε με, δοκιμάστε τη και φτιάχτε τη, είναι πάρα πολύ ωραία. Πληροφορίες και τα υλικά της θα τα βρείτε στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Περιμένω τις εντυπώσεις σας αν τα φτιάξετε. Περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου, απλές συνταγές by Sotiria More. Και αν τα φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!